Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Ο τίτλος της εκπομπής, όπως ξέρετε, είναι «Επίκαιροι προβληματισμοί». Και μου είπε κάποιος φίλος προημερών, μου λέει «Γιάννη, μα τι επίκαιροι, λέει, όταν ασχολείστε με ένα βιβλίο που έχει γραφτεί τον 19ο αιώνα, είναι επίκαιροι οι προβληματισμοί σας». Λοιπόν, ναι μεν το βιβλίο μπορεί να έχει γραφτεί τον 19ο αιώνα και εκεί είναι η αξία της εκπομπής, αλλά αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι αυτά τα οποία το βιβλίο προβλέπει ότι θα συμβούν μετά από 100 χρόνια. Και έχει μεγάλη αξία να διαβάζει κανείς κείμενα που έχουν γραφτεί σε παροχημένο χρόνο, βλέποντας αυτά τα οποία γράφει ένα κείμενο ή ένα βιβλίο, εάν έχουν συμβεί ή όχι. Εδώ λοιπόν θα διαβάσουμε το πρωτόκολλο 10 των πρωτοκόλων των σοφών της Ιών, το οποίο λέει το εξής εκπληκτικό. «Θα διαλύσουμε», λένε οι σιωνιστές, «το σπουδαίο κοινωνικό ρόλο και τη μεγάλη παιδαγωγική σημασία του θεσμού της χριστιανικής οικογένειας. Ενώ, λέει, παράλληλα θα εμποδίσουμε την εμφάνιση εξαιρετικών προσωπικότητων, τις οποίες τα πλήθη που έχουν συνηθίσει να υπακούν σε μας, όχι μόνο δεν θα επιτρέψουν να προβληθούν οι προσωπικότητες, αλλά ούτε να μιλήσουν». Και ερχόμαστε στα σημερινά γεγονότα. Από τη Βουλή πέρασε ο νόμος για το Σύμφωνο Ελεύθερη Συμβίωση των Ομοφύλων ή Ομοφυλοφύλων. Δυστυχώς δεν υπάρχει, όχι μόνο υπήρξε συνένεση των πολιτικών και υποκρισία κάποιων πολιτικών, κάποιου κόμματος που δήθεν δεν το ψήφισε στην Επιτροπή, γιατί λέει συμφωνεί με την Εκκλησία ή θα κάνει αυτό που θέλει η Εκκλησία, και μιλάω για τους ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά εκείνο που κανείς δεν σχολιάζει είναι ότι έχοντας εξασφαλίσει ως κυβέρνηση, ως συνεργάτες της κυβέρνησης οι ανεξάρτητοι Έλληνες, το πέρασμα του νόμου με τη βοήθεια των μασόνων της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού και του Πασόκ, βρήκε την ευκαιρία να αρνηθεί και να πει ότι εμείς δεν το ψηφίζουμε. Η ουσία δεν είναι αν το ψήφισαν αυτοί, η ουσία είναι ότι μετέχουν σε μια κυβέρνηση η οποία κατάφερε να περάσει αυτό το νόμο. Και θα όφυλαν αυτοί οι οποίοι υποκρίνονται στον ελληνικό λαό για να κερδίζουν την ψήφο τους, να φύγουν από την κυβέρνηση η οποία πέρασε ένα τέτοιο νόμο, αν θέλουν να μας πούν και να αποδείξουν ότι η συμπεριφορά τους είναι συμπεριφορά χριστιανοπρεπής. Και πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος που λέει «θα εμποδίσουμε την εμφάνιση εξαιρετικών προσωπικότητων». Και λέω, αγαπητοί φίλοι, για παρατηρήστε, στα κανάλια με αυτή την επικαιρότητα έχει θέσει στις οθόνες, έχει εμφανιστεί πουθενά, έχει κληθεί ο Άγιος Πυραιός, γιατί πραγματικά πρόκειται περί Αγίου Σεραφείμ, να μιλήσει για την ομοφυλοφιλία. Τι κάνουν τα κανάλια, δείχνουν αποσπασματικά 5 λόγια από τον Αμβρόσιο, ο οποίος μίλησε προημερών και είπε αυτά που είπε για να λιδωρήσουν την Εκκλησία, βεβαίως, γιατί δεν μιλάει χριστιανικά, ότι μιλάει με ύβρις και τα λοιπά. Δηλαδή και η παρουσίαση ενός επισκόπου, ας πούμε, είχε σκοπό την λιδωρία και τον υποβιβασμό της χριστιανικής διδασκαλίας. Αλλά τον Σεραφείμ δεν τον καλεί κανείς να μιλήσει. Λοιπόν. Και όχι μόνο, θα έλεγα, κύριε Παλατσάκη, καλησπέρα και από μένα, όχι μόνο δεν καλούν τον Μητροπολίτη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός, δεν καλούν και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιατίστης, τον Μητροπολίτη Λαρίσης, που έχει κάνει ολόκληρη εκστρατεία και συνεχίζει να κάνει εκστρατεία κατά του νόμου αυτού. Εδώ την έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Δεν καλούν και τον Μητροπολίτη Χαλκίδος, τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος, που έβγαλαν ανακοινώσεις και δεν έμειναν μόνο στο χαρτοπόλεμο, όπως λέμε, μια ανακοίνωση έκαναν το χρέος μας, αλλά ταυτόχρονα προβαίνουν και σε άλλα μέτρα. Για παράδειγμα, ο Μητροπολίτης Πυραιός διακόπτει κάθε επαφή και κάθε σχέση με όλους αυτούς τους πολιτικούς που ψήφισαν ή θα ψηφίσουν. Δεν ξέρω αν έχει περάσει ακόμη, νομίζω είναι στην Επιτροπή ακόμη, θα κατατεθεί αυτές τις μέρες. Νομίζω δεν έχει ψηφιστεί ακόμη από τη Βουλή, από την Ολομέλεια, αλλά όλοι αυτοί οι πολιτικοί λοιπόν που θα ψηφίσουν και θα ταχθούν υπέρ του νόμου δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία της Μητροπόλεως Πυραιός. Δηλαδή είναι ένας μικρός, θα λέγαμε, αφορισμός. Ούτε θα έχουν πρόσβαση στους ναούς της Μητροπόλεως. Είναι ένας αφορισμός τοπικός.
Βέβαια, προς τιμή του να πούμε ότι ο Μητροπολίτης Πειραιός έχει ζητήσει εδώ και καιρό, αυτό που δεν ξέρουμε, όταν βγήκε και η ανακοίνωση κατά της ομοφιλοφιλίας και κατά του κατάπτυστου αυτού νόμου από το Άγιο Όρος, είχε ζητήσει έκτακτη σύγκληση στις ιεραρχίες για αυτό το θέμα. Βέβαια, απάντηση δεν πήρε ποτέ από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Αλλά ούτε και οι υπόλοιποι αρχιερείς που θα όφυλαν, βλέποντας ότι υπάρχει μια τέτοια πρόταση, να συνηγορήσουν και να μαζευτούν τα 2/3 των αρχιερέων και να πούνε ότι ναι, είναι ένα σοβαρότατο θέμα, θίγεται η αξία της οικογένειας, της χριστιανικής οικογένειας, και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όχι με μέτρα και ανακοινώσεις ότι διαφωνούμε, αλλά να πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με χειρότερες καταστάσεις και με μεγαλύτερα μέτρα. Ο Σιατίστης, μέσα σε μια πανέμορφη ανακοίνωση, ένα άρθρο που έχει γράψει, που είναι καταπληκτικό και το συνιστώ να το διαβάσουν όλους, είναι λίγο μεγάλο και γι' αυτό δεν θα σας το διαβάζουμε, συνιστά, λέει, μήπως έφτασε ο καιρός να κλείσουμε τις πόρτες σε όλους αυτούς που ως άρπαγες έρχονται να μας συναντήσουν δήθεν παραμονές των εκλογών ή σε κάποιες εκδηλώσεις για να δείξουν στον κόσμο τη σχέση τους με την Εκκλησία, ενώ δεν έχουν καμιά σχέση. Και εννοείται φυσικά ότι πρέπει εμέσως να διακόψουμε και να κλείσουμε την πόρτα στους πολιτικούς αυτούς. Εγώ θα έλεγα ότι την πρόταση, την απόφαση της Μητροπόλεως Πειραιός θα πρέπει πλέον να την πάρουν όλες οι Μητροπόλεις, να την εφαρμόσουν, να την υλοποιήσουν και να κόψουν κάθε επαφή με τους πολιτικούς αυτούς. Να μην έχουν καμιά σχέση. Και θα μου πείτε, μα είναι δύσκολο, δεν μπορεί ο Αρχιεπίσκοπος να μιλάει με τον Πρωθυπουργό. Ναι, δεν μπορεί. Υπάρχει ο Άγιος Αμβρόσιος, ο Μεδιολάνων, που το έχει κάνει αυτό. Έκοψε την είσοδο σε ολόκληρο αυτοκράτορα. Δεν μπορεί ο Αρχιεπίσκοπος να κόψει την είσοδο σε έναν και την επαφή και τη συνομιλία σε έναν άθεο πρωθυπουργίσκο. Γιατί πρωθυπουργός δεν είναι, πρωθυπουργίσκος είναι. Λοιπόν, δεν είναι καμιά προσωπικότητα. Δεν μπορεί να κόψει την πόρτα σε όλους αυτούς. Βέβαια, η κυβέρνηση όφιλε, και γι' αυτό θα το πούμε, οι ΑΝΕΛ είπαν, καταψήφισαν τον νόμο για να ανοίξουν την πόρτα να μιλάνε αυτοί με τον Αρχιεπίσκοπο. Αφού είχαν εξασφαλίσει την ψήφιση. Ναι, αφού είχαν εξασφαλίσει. Σε διαφορετική περίπτωση, και οι βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είμαστε βέβαιοι ότι θα ψήφισαν υπέρ του νόμου, αυτού του κατάπτυστου νόμου, που επιβάλλει ουσιαστικά την ψυχασθένεια μέσα ως νόμο του κράτους. Δηλαδή, να σας πω, δεν έχουμε, το είπαμε και σε άλλες εκπομπές που θίξαμε, θίγοντας τα αναφερόμενα και ερμηνεύοντας τα πρωτόκολλα, ότι δεν έχουν καμιά σχέση οι ομοφιλόφιλοι ή ο ασθενής με την Εκκλησία. Η Εκκλησία περιθάλπτει τον ασθενή αυτόν, τον αγκαλιάζει και τον βλέπει ως ασθενή όπως όλους τους αμαρτωλούς. Αμαρτία σημαίνει αποτυχία, δηλαδή ότι είναι αποτυχία, και η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία, είναι μια κοινωνική αποτυχία. Άρα τι πρέπει, να την επιβάλλουμε ως νόμο μέσα στο κράτος ή να μπορέσουμε να τη χτυπήσουμε διαφορετικά. Βέβαια θα μου πείτε, και το ξέρω κύριος Παλετσάκης, δεν έχει αρχίσει τώρα όλο το θέμα αυτό της ομοφιλοφιλίας. Είναι προσχεδιασμένο εδώ και 100 χρόνια. Βέβαια. Και για να πούμε με περισσότερες λεπτομέρειες, θα σας αναφέρω για τη σύγκληση της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, η οποία αποτελεί το διευθυντήριο, το επιτελείο όλης αυτής της παγκόσμιας οργάνωσης των σιωνιστών που χτυπούν, ας πούμε, την Ορθοδοξία και θέλουν να επιβάλλουν μια παγκόσμια κυριαρχία. Στην πρώτη συνεδρίασή της, τη δεκαετία του 1950, αποφάσισε το εξής φοβερό, το οποίο το βλέπει, τις επιπτώσεις και τις συνέπειες τις βλέπουμε σήμερα. Τι έκανε λοιπόν? Με χρηματοδότηση τότε του επικεφαλής της Bilderberg, David Rockefeller, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί και να ενισχυθεί και οικονομικά και με κάθε τρόπο να προωθηθεί το φεμινιστικό κίνημα. Δηλαδή, τι θέλαμε? Ισότητα. Προσέξτε τους όρους που χρησιμοποιούν. Ισότητα των δύο φύλων. Τώρα τι λέμε για τους ομοφυλόφιλους? Να έχουμε, να αποκαταστήσουμε, λέει, μια κοινωνική ανισότητα. Ισότητα. Προσέξτε, οι σιωνιστές τι χρησιμοποιούν. Τότε λοιπόν ο Ροκφέλερ μέσα στην Bilderberg είπε ότι εγώ θα αναλάβω και θα χρηματοδοτήσω όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται φεμινισμός. Λοιπόν, μέσα της ισότητας καλλιέργησε την ισότητα, δηλαδή τον εγωισμό των δύο φύλων, για να αλλάξουν ρόλους. Πώς άλλαξαν ρόλοι?
Θα σας πω ακριβώς. Ο σκοπός του ήταν να βγάλει τη γυναίκα έξω από το σπίτι, μακριά από την οικογένεια. Πρώτον, είχε όφελος οικονομικό. Γιατί? Γιατί δημιουργήθηκε μια τεράστια αγορά με την έξοδο της γυναίκας από το σπίτι. Βγαίνοντας η γυναίκα από το σπίτι, δεν θα έβγαινε με τη ρόμπα που φορούσε μέσα στο σπίτι ή το απλό φορεματάκι που έκανε τις δουλειές. Έπρεπε να ντυθεί καλά. Μετά έπρεπε να βαφτεί, να στενιστεί. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργήθηκε μια ολόκληρη βιομηχανία γύρω από τη γυναίκα. Αυτό είχε όφελος οικονομικό. Όμως το οικονομικό όφελος ήταν το μικρότερο. Γι' αυτό γιατί λες και Bilderberg και για όλους αυτούς τους απατεώνες. Γιατί απατεώνες είναι που λιμένονται το αίμα των λαών. Λοιπόν, αυτό ήταν το μικρότερο. Ποιο ήταν το σπουδαιότερο? Ότι εξανάγκαζε τη γυναίκα να την απομακρύνει από το σπίτι, από την οικογένειά της. Άρα υπήρχε ένα ελεύθερο πεδίο, μεγάλο ελεύθερο πεδίο να αναλάβουν οι ίδιοι με κάθε μέσο, και τα είδαμε αυτά τα μέσα, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά, τη διαπαιδαγώγηση των παιδών. Έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια κοινωνία, μια μάζα άμορφη, την οποία θα πλάθουν κατά το όπως θέλουν αυτοί. Λοιπόν, αυτό ήταν το σπουδαιότερο, το δεύτερο μέρος. Και το τρίτο μέρος και το πιο σημαντικό ήταν ότι με τον τρόπο αυτό, όπως εξήγησε τότε στην συνεδρίαση της Bilderberg, η γυναίκα βγαίνοντας από το σπίτι δεν θα μπορούσε πλέον να είναι τόσο ενεργητική απέναντι στην τεχνογνωσία, θα ήταν κουρασμένη, θα ήταν καταπονημένη και η οικογένεια δεν θα μπορούσε πλέον να πάει σε πολλά παιδιά, θα αναγκαζόταν σιγά σιγά να πάνε να δεχτούν δύο παιδιά αφού δεν θα μπορούσαν να μεγαλώσουν. Δημιουργήθηκαν λοιπόν οι παιδικοί σταθμοί για να αναλάβουν την διαπαιδαγώγηση των παιδών με διαφορετικό τρόπο και να συμπαθάτε με που θα το πω, ο παιδικός σταθμός, ανεξάρτητα αν σήμερα έχει επιβληθεί σαν ιδέα, ήταν η ιδέα του Γκέμπελ. Ναι, να μαζεύει τα παιδιά. Μαζέψτε τα παιδιά των Γερμανών, από την ιδέα του Γκέμπελ λοιπόν πήραν αυτοί σήμερα για να υλοποιήσουν το πρώτο στάδιο των παιδιών. Βγάζουν λοιπόν τα παιδιά από δύο και από βρέφη ακόμη, τα απομακρύνουν από την οικογένεια γιατί ο πατέρας και η μάνα πρέπει να εργαστούν. Αύξησαν τις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας, τις έκοψαν την αυτάρκεια. Παλιότερα οι οικογένειες είχαν αυτάρκεια και όπως λέει ο Άγιος Νεκτάριος, η αυτάρκεια ήταν το μέσον, ήταν η αφετηρία για την ανάπτυξη. Πρώτον την πνευματική ανάπτυξη και δεύτερον και την υλική ανάπτυξη. Πώς ήταν αυτάρκες οι οικογένειες οι χριστιανικές? Μα είχαν την κατσικούλα τους, είχαν το γουρουνάκι τους, είχαν τις κοτούλες τους, είχαν το χωραφάκι που φύτευαν σιτάρι, είχαν τις ελιές που έβαλαν λαδάκι. Και όσοι δεν είχαν και ήταν φτωχοί, φρόντιζαν οι άλλοι και τους έδιναν από αυτά που έβγαζαν. Δηλαδή, γινόντουσαν οι συναλλαγές σε είδος. Ναι, τι έχουμε σήμερα λοιπόν? Σούπερ μάρκετ, ερημώσανε τα χωριά μας, κυριολεκτικά με την αστιφιλία, δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες με την τεχνολογία, οι οποίες αναγκάζουν πλέον το ζευγάρι να δουλεύουν όχι το 8ωρο, να δουλεύουν 12, 13, 14 ώρες το καθένα για να πληρώνουν την εφορία τους, να πληρώνουν τις ανάγκες, να πληρώνουν τα κινητά τους και ούτω καθεξής. Εξ ολοκλήρου λοιπόν έχουν αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση των παιδών. Τώρα ήρθε το δεύτερο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο διάλυσης της χριστιανικής οικογένειας, το τρίτο μάλλον. Γιατί το δεύτερο ήταν η νομιμοποίηση της πορνείας, την οποία επέβαλε ο Ανδρέας Παπανδρέου, να λέμε και τα ονόματα στην Ελλάδα, και η αποποινικοποίηση της μοιχείας. Αυτά, αν δεν συνδεόντουσαν με τον νόμο, σήμερα συνδέονται με τη διαφήμιση. Τώρα λοιπόν τα αποποινικοποιήσαμε και ταυτόχρονα ξεκίνησε μια διαφήμιση υπέρ της μοιχείας. Πάνε οι κυρίες ή οι κύριοι να κουρευτούν στο κουρίο και τι ακούνε? Ακούνε λοιπόν να λέει ο ένας για το φίλο της άλλης ή να λέει ο ένας να κάνει. Συμβαίνει και κάτι άλλο που συνέβη προημερών. Ότι σε ένα ξενοδοχείο στο Πήλιο νοικιάζανε, κλείναν δωμάτια, ζευγάρια για ανταλλαγή συζύγων. Αυτό το ξενοδοχείο δεν ξέρω αν το διαβάσατε σε εφημερίδες. Όχι, δεν το διαβάσω. Πηγαίνουν ζευγάρια, κυρίως από την Αθήνα, και ανταλλάσσουν συζύγους. Ναι, είναι ολόκληρο θέμα. Ναι. Λοιπόν. Υπάρχει, εγώ είχα διαβάσει το άλλο αντίστοιχο με αυτό, ότι υπάρχει μια παγκόσμια οργάνωση, μια οργάνωση που ξεκινάει, έχει τη βάση της στο Λονδίνο νομίζω, και κλείνει ολόκληρα ξενοδοχειακές μονάδες όπου μαζεύονται ζευγάρια
Ναι. Είχε κλείσει προσφάτως στην Κρήτη. Ήρθε μαζεύονται 1.000 ζευγάρια, 2.000 ζευγάρια και εκεί γίνονται όργια. Ναι, ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στα Σόδομα και στα Γόμορα. Το τρίτο λοιπόν στάδιο, το δεύτερο ήταν η μοιχεία και η πορνεία. Το τρίτο λοιπόν στάδιο αυτής της φοβερής εκδήλωσης, αυτής της, του άρθρου, του πρωτοκόλλου που σας διάβασε ο κύριος Παλετσάκης, που αναφέρεται στη διάλυση της χριστιανικής οικογένειας, ως κύτταρο, ώστε να μην αποτελεί κύτταρο ζωής, ένα ζωντανό κύτταρο στην κοινωνία, σε κάθε κοινωνία, έρχεται η ομοφιλοφιλία. Μέχρι λοιπόν, και πώς έρχεται, μέχρι το 1987, σημειώστε το, όλα τα κράτη του κόσμου, όλα τα κράτη μηδενός εξαιρουμένου και η Αμερική, και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκλάμβαναν, και πολύ σωστά το εκλάμβαναν, γιατί έτσι είναι, την ομοφιλοφιλία, τον γυναιδισμό θα έλεγα, τη χαυνοπροκτία όπως λέγανε οι αρχαίοι μον πρόγονοι, ή τη ραφανοπροκτία όπως την αποκαλούσαν πάλι οι αρχαίοι Αθηναίοι και έχουν νομοθετήσει πάνω σε αυτό και δεν θέλω να πω γιατί την ονόμαζαν έτσι, ως ψυχασθένεια. Το 1987 από την Αμερική, από μια συγκεκριμένη πολιτεία της Αμερικής, από το Σικάγο, ξεκίνησε μια εκστρατεία να μην γίνει, να απελληφθεί ο όρος ψυχασθένεια και να γίνει ως διαφορετικότητα. Έπεσαν πολλά χρήματα. Δεν ξέρω αν έχει ο ίδιος ο Ροκφέλερ χρηματοδότησε αυτή την εκστρατεία. Έκτοτε έχουμε στην Αμερική πρώτο να δημιουργούνται σε νόμους σε κάθε πολιτεία ξεχωριστά αναγνώρισης των κίνεδων. Αναγνώρισης τι? Αναγνώρισης όχι γιατί ο κίνεδος για μας δεν είναι ένας άνθρωπος ασθενής, ψυχασθενής θα έλεγε, και θέλει τον νύκτο μας, όπως είπε και ο κύριος Παλετσάκης, θέλει τη λύπη μας, θέλει τη συμπαράστασή μας. Δεν έμειναν όμως στο κίνεδο, προχώρησαν παραπέρα. Θέλησαν την αμαρτία, την αποτυχία, την κοινωνική, να την επιβάλλουν στην κοινωνία. Αυτά έκαναν, κύριε Παλετσάκη. Ναι. Και σήμερα βρισκόμαστε σε αυτό ακριβώς το στάδιο, το οποίο φαίνεται ότι είναι χρηματοδοτούμενο, γιατί βλέπουμε ολόκληρες να περνάει στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Να περνάει μετά στη συνθήκη της Λισαβόνας. Να το αποδέχονται οι αρχηγοί. Να βλέπουμε ολόκληρη πρέσβεις, όπως το είδαμε στο Βελιγράδι το καλοκαίρι, η πρέσβεις όλων των ευρωπαϊκών χωρών, των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρήλασαν μαζί με τους ομοφιλόφιλους, τους κίνεδους στο Βελιγράδι, για να δείξουν στην κυβέρνηση του Βελιγραδίου την ανάγκη να προωθήσει το νόμο για το υπέρ της ομοφιλοφιλίας, για το λεγόμενο γάμο των ομοφιλοφίλων. Ναι. Άρα από κάποιο κέντρο, κάποιο κατευθυντήριο έχει για να οργανώνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις, γιατί βλέπουμε πρωθυπουργούς να βγαίνουν υπέρ, βλέπουμε πρωθυπουργούς χωρών όπως του Λουξεμβούργου και έναν υπουργό στην Ολλανδία, τον νομίζω τον υπουργό εξωτερικών, να παντρεύονται άντρες. Πλάκα δηλαδή κάνουν. Ποιος είναι ο πατέρας και ποια είναι η μάνα, εγώ δεν το καταλαβαίνω ακόμα. Να παντρεύονται επίσημα για να δείξουν το στίγμα, να περάσουν ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Και ταυτόχρονα αναπτύσσονται και άλλες μορφές κοινωνικής διαφορετικότητες, όπως το ονομάζουν, όπως είναι η κτηνοβασία και η παιδεραστία. Και το πιο επικίνδυνο, κύριε Παλετσάκη, σημειώστε το αγαπητοί τηλεθεατές, να το θυμόσαστε, διότι το λέει ο ομιλών. Και είναι μια προσωπική σκέψη του ομιλούντος. Δεν θα είναι η κτηνοβασία το επόμενο στάδιο και η παιδεραστία. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Και θα το ακούσετε για πρώτη φορά. Εάν δεν γίνει πόλεμος, γρήγορα, που αυτό προωθείται πλέον και φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι κάτι ετοιμάζεται για μια γενικότερη σύραξη, για να μειωθεί ο πληθυσμός της γης, εάν λοιπόν δεν γίνει πόλεμος σύντομα, θα ξέρετε ότι το επόμενο στάδιο στις κοινωνίες αυτές δεν θα είναι ούτε η κτηνοβασία ούτε η παιδεραστία. Βέβαια έχουν περάσει αυτά σε κάποια κράτη. Θα είναι η στήρωση των νέων κοριτσιών. Πώς θα γίνει αυτό? Θα λένε ήδη τα συνθήματα υπάρχουν. Στην Αμερική έχει ξεκινήσει μια τέτοια εκστρατεία, όπως ξεκίνησε το 87 και η εκστρατεία υπέρ της ομοφιλοφιλίας. Τι λένε, τι πλασάρουν? Κάντε ελεύθερα έρωτα. Η σεξουαλικότητα για τη σεξουαλικότητα. Μα η οικογένεια, αγαπητοί μου τηλεθεατές, δεν είναι σεξουαλικότητα. Η οικογένεια δεν είναι μόνο σεξ. Αυτοί νομίζουν ότι η οικογένεια είναι το σεξ. Η οικογένεια είναι ιερός, είναι ένας ιερόσθεσμος. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας, η οικογένεια είναι ένα μοναστήρι, η επέκταση της Ιεράς Μονής. Έχει νόμους μέσα που μπορεί να τηρεί και να
μεταξύ των μελών που συνάπτουν την οικογένεια. Αυτή την ιερότητα, σε αυτή την ιερότητα θέλω να βάλω και εκεί πλήττεται η χριστιανική οικογένεια. Ναι, και να πω και εγώ λοιπόν ότι κάνει εντύπωση ότι επισημαίνεται ιδιαιτέρως ο θεσμός της χριστιανικής οικογένειας. Θα έλεγε κανείς αν ήταν ένα σχέδιο να καταστρέψει την οικογένεια ως ένα θεσμό παγκοσμίου, ας πούμε, αποδοχής, θα έλεγες τέλος πάντων μια λαθεμένη ιδέα. Εδώ καταλαβαίνετε το πονηρόν από το γεγονός ότι οι σιωνιστές και αυτοί που κρύβονται από πίσω τους θέλουν να καταστρέψουν συγκεκριμένα τη χριστιανική οικογένεια. Προσέξτε, δεν σας κάνει εντύπωση και πρέπει να σας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι μόνο στην χριστιανική Ευρώπη προωθείται η ομοφιλοφιλία και στην υποτιθέμενη χριστιανική Αμερική. Βλέπετε το Ισραήλ επί παραδείγματι, γιατί δεν επιτρέπει αυτά που επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι να δεχόμαστε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Γιατί το Ισλάμ δεν δέχεται αυτά και γιατί όλες οι χώρες της Ασίας δεν ασχολούνται με την ομοφιλοφιλία και όσες ασχολούνται την έχουν υποδιωγμόν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Πούτιν πέρασε από τη Δούμα, δηλαδή τη Βουλή της Ρωσίας, νόμο πριν από ολίγους μήνες. Πέντε μήνες, ότι όποιος διαφημίζει ή προβάλλει ή μιλάει για την ομοφιλοφιλία, τρώει κάθειρξη. Προσέξτε, κάθειρξη. Δεν κυνηγάει τους ομοφιλόφιλους, γιατί είναι χριστιανική η Ρωσία και μάλιστα ορθόδοξα χριστιανική. Δεν κυνηγάει τον άνθρωπο ο οποίος έχει αυτό το πάθος, αυτή τη διαστροφή, αλλά κυνηγάει την προβολή της ομοφιλοφιλίας και αυτό έχει μεγάλη σημασία να γίνει κατανοητό. Εμείς δεν στρεφόμαστε, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, κατά των ανθρώπων αυτών που έχουν αυτή τη διαστροφή και την ανομαλία, διότι περί διαστροφής και ανομαλίας πρόκειται. Αυτή είναι άξι ίκτου, άξι λύπησης, αλλά το πάθος το οποίο έχουν είναι αμαρτία, όπως είπε ο κύριος Μακρύς. Εμένα θα με επιτρέψετε να το εκλαϊκεύσω και να πω ότι η λέξη αμαρτία είναι θεολογικός όρος, ο οποίος βεβαίως αποθεί πολλές φορές στους ανθρώπους. Αμαρτία σημαίνει λάθος, σημαίνει παρέκκληση από κάποιο κανόνα. Αποτυχία. Αυτή είναι η αμαρτία. Όχι, είναι συγκεκριμένο αυτό που λέω, είναι λάθος. Και όσοι είναι παλιοί από αυτούς που ακούνε αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να ενθυμούνται ότι στα βιβλία της περασμένης εποχής, δηλαδή μέχρι τη δεκαετία του 50, τα λάθη που υπήρχαν τα τυπογραφικά εκαλούνται ημαρτημένα και πήγαινε στο τέλος του βιβλίου και διάβαζες «Διόρθωση ημαρτημένων». Η λέξη λοιπόν αμαρτία σημαίνει λάθος και παρέκκληση από ένα κανόνα. Κανόνα ορθογραφικό, κανόνα συντακτικό, κανόνα γραμματικό, κανόνα θεολογικό. Αυτό θα πει. Και όταν λέμε ότι η ομοφιλοφιλία λοιπόν είναι αμαρτία, είναι ένα λάθος και μία παρέκκληση από τους κανόνες της φύσεως. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ομιλεί περί παραφύσιν χρήση του σώματος και καταφύσιν χρήση του σώματος. Κύριε Παλατσάκη, εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι δεν είναι τυχαίο και δεν είναι τυχαίο, και αυτό σημειώστε του και θα το πω, ότι η πολιτική σταδιοδρομία του νυν πρωθυπουργίσκου της χώρας, του άθεου πρωθυπουργού της χώρας, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ξεκίνησε από ένα πάρτι ομοφιλοφίλων ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων. Ναι. Λοιπόν, μετά τα συνδικαλιστικά του στο χώρο της εκπαίδευσης, στα 15 μελή συμβούλια και στα φοιτητικά του χρόνια, ο κύριος Τσίπρας, η πρώτη του επαφή δηλαδή με την πολιτική, ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Εκεί λοιπόν ξάφνιασε τους πάντες, ήταν ο μόνος δημοτικός σύμβουλος τότε, είναι δεκαετία του 90 μιλάμε, που ήταν νεαρός ακόμη, ο πιο νέος δημοτικός σύμβουλος που αγκάλιασε την ομοφιλοφιλία, όχι τον ομοφιλόφιλο, την αμαρτία. Λοιπόν, την αγκάλιασε και έκτοτε βλέπουμε την ανωδική πορεία του. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε όλοι ότι δεν τίθεται μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Αυτή πώς είναι, 200, 300, πες 1000 άτομα μέσα στην Ελλάδα. Τι πλήττεται? Πλήττεται η χριστιανική οικογένεια. Και βλέπουμε ανθρώπους να την προωθούν και βλέπουμε ότι υπάρχει πίσω ένα διευθυντήριο, κάποιοι του κατευθύνουν. Δεν μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ο πρόεδρος των συλλόγων των κίνεδων στην Ελλάδα, των ανωμάλων, ο Βαλιανάτος,
ένα καημένο παιδί. Ειλικρινά που χρειάζεται την παράστασή μας και τη λύπη μας, ανεξάρτητα της πορείας που έχει πάρει. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνεται ξαφνικά σύμβουλος του Υπουργού, του τότε Υπουργού Παιδείας και μετά, μετέπειτα Πρωθυπουργού και Πρωθυπουργού μετά του Γιωργάκη του Παπανδρέου. Γιατί Γιώργος δεν έγινε ποτέ. Τζέφρι ναι. Γιώργος δεν έγινε ποτέ. Γιωργάκη, του Γιωργάκη Παπανδρέου. Δεν είναι τυχαίο η επιλογή του. Κάποιος λοιπόν πίσω από όλα αυτά, όπως και στο θέμα του φεμινισμού, που το αποδέχτηκε ο Ροκφέλερ ότι αυτός ήτανε και που το είπε ο ίδιος στον υποψήφιο πρόεδρο για την Αμερική, στον Ρουσό τότε, και ο Ρουσό το 2007, το είπε το 1999 μαζί με άλλες αποκαλύψεις, ότι θα γκρεμίσουν και τους πύργους, τους δίδυμους και άλλα πολλά που είπανε. Τα λέει ο ίδιος ο Ρουστός στη συνέντευξή του 2 μήνες πριν κοιμηθεί. Έπασχε από καρκίνο και δεν ήθελε ο άνθρωπος να πάρει αυτό το βάρος στη συνείδησή του. Και θέλησε λοιπόν να το μεταφέρει στον Αμερικανικό λαό. Έκλεισε μια ζωντανή τηλεοπτική συνάντηση και στη ζωντανή αυτή συνέντευξη που έδωσε στο δημοσιογράφο έκανε τέτοιες αποκαλύψεις που πρέπει να τις μάθει όλος ο κόσμος για να ξέρετε ποιοι κινούν τα νήματα. Δεν έχουν ακόμη εξαφανιστεί. Σε λίγο από το ίντερνετ θα εξαφανίζονται. Τώρα βλέπω ότι παίρνουν μέτρα να μην δήθεν, να μην μπαίνουν τα παιδιά σε κάποιες ιστοσελίδες έτσι πονηρού περιεχομένου και επικίνδυνου. Αυτά τα μέτρα είναι προκαταβολικά. Στην επόμενη δεκαετία θα δούμε μέτρα όπως θα δούμε η Εθνική Εταιρεία με την τηλεόραση που βάζει να μην έχει πρόσβαση. Είναι παγκόσμια, να έχει πρόσβαση σε ένα κοινό το οποίο να είναι συνδρομητικό. Είναι σε 5, σε 10, σε 100, σε 1000. Προστατευτικά μέτρα της ανομίας. Ακριβώς. Προστατεύουν την ανομία. Δηλαδή, ή αλλιώς διευκολύνουν τη διάχυση της ανομίας. Είναι και παίρνουν μέτρα για να δείξουν δείθουν ότι. Να, πήραμε για τα παιδιά μέτρα. Ναι. Να μην μπαίνουν στις σελίδες. Ναι. Βέβαια, τα παιδιά έχουν πολλές δυνατότητες. Εγώ προχθές με τη σύζυγο προσπαθούσαν να βρούμε ένα παιδικό πρόγραμμα από το YouTube. Και με έβαλε στη σελίδα, στην αρχική σελίδα του YouTube. Ξέρετε κύριε Παλετσάκη τι είχε. Είχε την Πέπα το γουρουνάκι, είχε την Κοκκινοσκουφίτσα και από κάτω είχε μια σειρά από πορνό. Ναι, τα οποία πορνό σημειωτέων και ας τα ακούσουν τηλεθεατές έχουν περάσει τώρα στο πεδίο των κινουμένων σχεδίων. Υπάρχουν δηλαδή κινούμενα σχέδια και έντυπα. Όχι τώρα, έχει πολύ καιρό. Ναι, αυτό λέω. Έχει περάσει πλέον στο. Υπάρχουν έντυπα λοιπόν και κινούμενα σχέδια πορνογραφικά με αισχρές δηλαδή ιστορίες και σκηνές στις οποίες πρωταγωνιστούν ο Μίκι Μάους, ο Γκούφι, ο Ντόναλντ Ντακ και διάφοροι Φλίνστόουνς, διάφοροι ήρωες, ο Μπόμπος Φουγκαράκης. Μπόμπος Φουγκαράκης είναι ομοφιλόφιλος. Ναι, δεν μιλάμε για λόγια. Και παρουσιάζεται ως ομοφιλόφιλος. Κοιτάξτε, είναι παιδικό πρόγραμμα. Ναι, μιλάμε, γιατί θέλω να καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε, μιλάμε για πορνό. Δηλαδή, βλέπεις ας πούμε τον Γκούφι ή τον Ντόναλντ Ντακ να κάνει αυτά που κάνουν στα σκληρά πορνό. Στις ταινίες δηλαδή, σκληρό πορνό, με την Μίνι Μάους ή με την. Διάφορες, ναι, άλλες που υπάρχουν. Έτσι λοιπόν τα παιδάκια βλέπουν πράγματα τα οποία ή δεν καταλαβαίνουν, αλλά ή πρέπει να ρωτήσουν ή πρέπει πονηρά να τα κρατήσουν μέσα τους και να εξοικειωθούν με αυτές τις σκηνές, τις πορνογραφικές σκηνές. Υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει μια ασέβεια στην τηλεόραση μέσω της αντικατάστασης, στην οικογένεια, τη χριστιανική, μέσω της αντικατάστασης που προσπαθούν να κάνουν του αγιολογίου. Όπως το ξέραμε, δηλαδή έχουμε γιορτή της γυναίκας, γιορτή του πατέρα, γιορτή της μάνας, γιορτή της γιαγιάς, γιορτή του παππού. Αυτές οι γιορτές όλες είναι εγωιστικές και θέλουν ας πούμε να βγάλουν το αγιολόγιο. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε τη γιορτή της μάνας μέσα στην οικογένεια, μέσα στη χριστιανική θρησκεία. Είναι η Παναγία μας. Η Παναγία είναι η μητέρα όλων μας. Έχουμε λοιπόν καθιερώσει την Παναγία μας σε πολλές. Αυτό τους ενοχλεί. Όχι μόνο δεν τους ενοχλεί, αλλά πάνε να αλλοιώσουν την χριστιανική δασκαλία και την εικόνα που έχει ο χριστιανισμός, αντικαθιστώντας την Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, με την Αγία Οικογένεια. Είναι Πατέρας, Θεός, Παναγία και Χριστός. Δηλαδή έχουν εμβάλλει την Παναγία. Και περνάνε και διάφορες εικόνες. Περνάει την Αγία Οικογένεια, δηλαδή είναι ο Πατέρας ο Θεός, η μητέρα δηλαδή η γυναίκα
η Παναγία και το παιδί ο Χριστός. Αυτή λοιπόν η αντικατάσταση της Αγίας Τριάδας, η διάσπαση αν θέλετε, με την εμβόλυμη ας πούμε Παναγία μέσα στην Αγία Τριάδα, είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία. Ναι. Και δεν βλέπουμε, δεν είναι, τα οποία... να σας πω, δεν είναι φαινόμενο τώρα η νομιμοποίηση της ομοφιλοφιλίας. Δεν είναι, τώρα είναι η Ελλάδα που πριν από λίγο καιρό ήταν η Ιρλανδία. Τι προηγήθηκε λοιπόν στην Ιρλανδία? Προηγήθηκε η οικονομική κρίση της χώρας. Και ο εκβιασμός ο οικονομικός. Δεύτερο, βγήκαν σκάνδαλα για την Εκκλησία. Προσέξτε τη σειρά που ακολουθούν. Υπήρχε λοιπόν η οικονομική κρίση. Γιατί? Η οικονομική κρίση κάνει τον άνθρωπο να μην σκέφτεται πολλά. Να μην βγαίνει. Και δεν σκέφτεται πολλά γιατί έχει να αντιμετωπίσει την πληρωμή της εφορίας, τη ΔΕΗ, το νερό του, τα βασικά προβλήματα μιας οικογένειας. Άρα μένει σε αυτά, καθυλώνεται σε αυτά λόγω της οικονομικής κρίσης, γιατί του κόβουν τη μεγάλη σύνταξη, μειώσαν τις συντάξεις, μειώνουν τους μισθούς, δημιουργούν ανεργία. Άρα το μυαλό πηγαίνει σε συγκεκριμένα πράξη, πώς θα επιβιώσω. Στην επιβίωση λοιπόν αυτή δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι διαφορετικό ή να φιλοσοφήσεις κάποια κατάσταση ή να πας κάτι να βγεις έξω από τον εαυτό σου και να σκεφτείς χριστιανικά. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί λοιπόν τώρα? Στην Ιρλανδία λοιπόν οικονομική κρίση. Σκάνδαλα μείωσαν την παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο, την υποβίβασαν όπως έκαναν προσφάτως τώρα με τον Αμβρόσιο, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε, απομόνωναν το λόγο του και ορισμένες φράσεις στα κανάλια έτσι ώστε να βάλουν κατά της Εκκλησίας. Αυτό το έκαναν σε μεγαλύτερο διάστημα μέσα στην Ιρλανδία, δηλαδή σε μεγαλύτερο μέγεθος στην Ιρλανδία. Το τρίτο, λοιπόν, αφού καταφέραν και πλήττεται η Εκκλησία που δεν μπορεί πλέον να αντιδράσει, όπως και εδώ ο Αρχιεπίσκοπος δυστυχώς δεν μπορεί να αντιδράσει και να θέλει δεν μπορεί και το λέμε. Και σε αυτό τον δικαιολογούμε. Και να θέλει ο Αρχιεπίσκοπος να αντιδράσει δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί τον έχουν δεμένο από παντού. Πώς τον έχουν δεμένο? Για παράδειγμα, δεν του δώσανε τυχαία μακαριότατε, αν μας ακούτε και μας βλέπετε, δεν σας δώσανε τυχαία τα 20 εκατομμύρια μέσα στην οικονομική κρίση για να κάνετε προγράμματα ΕΣΠΑ και ψηφιοποίησης. Ούτε έκλεισαν τα μάτια τυχαία για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε έκλεισαν τα μάτια μπροστά στην κατάφορη παραβίαση που κάνατε στα θέματα των διαγωνισμών που οδηγηθήκατε σαν Αρχιεπισκοπή στα δικαστήρια για να δώσετε συγκεκριμένα όλα τα προγράμματα των 20 εκατομμυρίων σε συγκεκριμένη εταιρεία, μεγάλη εταιρεία που είναι στην Ελλάδα. Θέλετε να πάμε και παρακάτω? Δεν θέλω να πάω παρακάτω για τη χρηματοδότηση των συσιτίων και για τις οικονομικές στηρίξεις που δέχεστε από το εξωτερικό. Αυτά, όταν ο άλλος σου δίνει τα χρήματά του, έχει και ορισμένες απαιτήσεις. Δεν θα στα χαρίζει. Και οι απαιτήσεις αυτές φαίνονται. Γιατί δεν μπορείτε πλέον και να θέλετε, δεν μπορείτε πλέον μακαριότατα να αντιδράσετε. Και γι' αυτό εμείς μέσα από τις εφημερίδες, δεν το ζητάω μέσα από το σταθμό, να μην το πάρει ο σταθμός, μέσα από την εφημερίδα που εκδίδουμε το στήλο Ορθοδοξίας, επαναλαμβάνουμε συνεχώς να απαραιτηθείτε, να απαλλαγείτε, να απαλλαγεί ο τόπος από αυτή τη δέσμευση, από αυτό την αλυσίδα που σας έχουν βάλει και δεν μπορείτε πλέον να ηγηθείτε, να μπει κάποιος άλλος, ίσως να είναι μια διαφορετική ελπίδα. Πρέπει να το καταλάβετε μακαριότατε. Εγώ σας το λέω με αγάπη, να απομονωθείτε στο μοναστήρι σας, να απαλλαγείτε από όλο αυτό το πράγμα που σας έχουν δέσει και έχετε δέσει κι εσείς με τη σειρά σας στην Εκκλησία της Ελλάδος. Δεν μπορεί για παράδειγμα να βγαίνει ο Μητροπολίτης Πειραιός και να παίρνει αυτές τις αποφάσεις και εσείς να μένετε απλά σε μια ανακοίνωση παλαιότερη της Ιεράς Συνόδου γενική και τίποτε περισσότερο. Να λέτε ότι αυτή είναι η θέση μας και άμα θέλετε σεβαστείτε τι, άμα θέλετε κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Δεν είναι αυτή η θέση. Είσαστε επίσκοπος και επίσκοπος σημαίνει μακαριότατο ότι πρέπει να προστατεύετε την Εκκλησία, να επισκοπείτε, να θωρακίζετε το ποιμνιό σας. Σήμερα είναι αθωράκιστο το ποιμνιό σας. Πού είναι η κατήχηση μακαριότατε? Πέστε μου, πού είναι η κατήχηση? Στα συσίτια? Πού βλέπουμε την κατήχηση? Είδαμε τους ανθρώπους να πρέπει εδώ πάνε στην Εκκλησία και δεν ξέρουν γιατί βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Πού είναι ο εκκλησιασμός μας? Έχετε μείνει σε ένα φυλάδιο προς το λαό ότι δήθεν κάνατε το χρέος σας.
Μην κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Αύριο θα φύγετε κι εσείς όπως έφυγε ο μακαριστός, θα φύγω κι εγώ και θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε λόγο ενώπιον του απολογητικού βήματος. Λοιπόν, σας παρακαλώ, λοιπόν, αφού δεν μπορείτε, μπορεί να θέλετε, αφού όμως δεν μπορείτε, κοιτάξτε τη διαφορά. Φύγετε, αφήστε την Εκκλησία να οδεύσει και τη θρησκευτική ηγεσία να αναλάβει κάποιος άλλος πιο ικανός από εσάς, να μην είναι τόσο δέσμιος με τα 20 εκατομμύρια, με τα δάνεια που πήρε για να συμμετάσχει στην ανακαφελαίωση της Εθνικής Τράπεζας και ούτω καθεξής. Δεν λέμε για σκάνδαλα, λέμε για σφάλματα τα οποία διαπράξατε στη θητεία σας και έχετε σκλαβώσει με την παρουσία σας την Εκκλησία της Ελλάδος. Σας παρακαλώ λοιπόν να αφήσετε το θρόνο σας, τον αρχιερευτικό θρόνο, να τον πάρει κάποιος άλλος, μην τυχόν και ελευθερωθεί η θρησκευτική ηγεσία από τη σκλαβιά, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες και το βλέπονται. Και το βλέπετε, έρχονται νόμοι στους οποίους δεν αντιδράτε. Γίνεται παρέλαση μέσα στην Αρχιεπισκοπή των γκέι και δεν υπάρχει καμιά αντίδραση από εσάς. Γίνεται παρέλαση, επιτρέπεται μέσα στην Αρχιεπισκοπή. Κάποτε, ξέρετε, θα σας πω αυτό, με πήρε μια κυρία πριν από λίγες μέρες τηλέφωνο και μου λέει, ήταν ο πρεσβυτέρα, μεγάλη, της Αρχιεπισκοπής. Λοιπόν, ο σύζυγός της, ο παππούλης, έχει κοιμηθεί. Κοιμήθηκε 93 χρονών. Ακούστε κύριε Παλετσάκη, υπηρετούσε λοιπόν στο Κιλκής. Ήτανε Μεγάλη Τετάρτη και κάνανε το Ευχέλαιο. Το Μεγάλη Τετάρτη κάνανε το Ευχέλαιο, ως γνωστό το Μεγάλο Ευχέλαιο. Λοιπόν, εκεί μαθαίνει και του έρχεται η είδηση, την ώρα που έκανε το Ευχέλαιο, του έρχεται η είδηση ότι σε ένα καφενείο μεγάλο του χωριού, σε μια αίθουσα, την Τετάρτη, τη Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ, έχει κλειστεί να παίξει κινηματογραφική ταινία. Να προβαληθεί δηλαδή κινηματογραφική ταινία. Τι έκανε ο παππούλης, ακούστε τον μακαριότητα για να παραδειγματιστείτε. Άφησε στη μέση το Ευχέλαιο. Βγήκε έξω με το πετραχύλι του και τα άμφια του και πήγε στο καφενείο. Και λέει σε αυτόν που είχε στον ιδιοκτήτη, ξέρω ότι εσύ δεν έρχεσαι σε καλή σχέση με την Εκκλησία, αλλά δεν σου επιτρέπω μέρες που είναι να μου διαφθείρεις με οτιδήποτε. Δεν ήξερε το περιεχόμενο της ταινίας. Μπορεί να ήταν ελληνική ταινία, γιατί ήταν χρόνια τότε. Μπορεί να ήταν κάτι απλό. Δεν ήξερε. Έβλεπε όμως την κίνηση. Και του λέει, εγώ δεν θα φύγω από το καφενείο, εάν δεν διώξετε αυτούς. Δεν θα παιχτεί η ταινία. Και λέει ο ιδιοκτήτης, φύγετε, του λέει στον κινηματογραφιστή, φύγετε, γιατί αυτός λέει, ο παπάς κατάγεται από την Κρήτη και θα μας καταστρέψει. Δεν θα έρχεται κανένας στο καφενείο, αν δώσει εντολή να μην έρχεται κανένας. Και έτσι δεν έπαιξε μια απλή κινηματογραφική ταινία. Και εσείς επιτρέπετε να γίνονται παρελάσεις στην Αρχιεπισκοπή, να γίνονται όλα αυτά τα έσχη που γίνονται και να μην μιλάτε. Τότε γιατί είστε Αρχιεπίσκοπος. Συγγνώμη λοιπόν, συγγνώμη κύριε Παλετσάκη για το μονόλογο αυτό, αλλά ήθελα να το βγάλω έτσι από μέσα μου, γιατί με πνίγει. Ναι, να προσθέσουμε το εξής, ότι όταν λέμε ότι πρέπει να αντιδράσει η Εκκλησία, ασφαλώς και δεν εννοούμε ανούσια κείμενα. Διότι κείμενα μπορεί να γράφουν όλοι, τα διαβάζει κάποιος εκεί και υποτίθεται τώρα ότι κάνει το έργο της. Εννοούμε εμπράκτως πρέπει να. Αφορισμό, διακοπή σχέσεων με την δηλαδή, πολιτική. Δηλαδή τώρα έρχονται Χριστούγεννα και θα σπεύσουν πάρα πολλοί πολιτικοί και πολιτικάνδιδες, απατεώνες και ψηφοθύρες να πάνε στις εκκλησίες για να ανάψουν ένα κερί και να τους πάρει η τηλεόραση να τους δείξει ότι ο τάδε πολιτικός πήγε εκεί, ο τάδε πολιτικός έκανε... Πήγαν στη δοξολογία για το νέο έτος. Μετά από λίγες μέρες έχουμε τα θεοφάνεια. Θα πάνε πάλι στις διάφορες τελετές να παρουσιαστούν εκεί δίπλα στους Μητροπολίτες, με τους νομάρχες, με τους δημάρχους κτλ. Πρέπει να αντιδράσει ο λαός, αγαπητοί φίλοι. Γιατί μην περιμένετε ούτε από ποιμένες, ούτε από πολιτικούς. Πάντως, εγώ σας το λέω ότι στον Πειραιά δεν θα κατέβει ούτε πρωθυπουργός, ούτε υπουργοί. Να αντιδράσει ο λαός. Δεν θα υπάρχει πολιτικό πρόσωπο. Να αντιδράσει ο λαός. Δεν εννοούμε βιαίος, ούτε υβριστικός. Ο λαός μπορεί να αντιδράσει αποχωρώντας από την Εκκλησία ή ακόμα και από τις δοξολογίες ή άλλες τελετές που γίνονται στο ύπαιθρο, όταν δει, χωρίς να αντιδρά ο επίσκοπος, όταν δει πολιτικούς οι οποίοι ψήφισαν αυτούς τους νόμους να προσέρχονται εκεί. Και αφού δεν είναι ο επίσκοπος αυτός που θα τον υποχρεώσει να φύγει, τότε θα πρέπει ο λαός να σηκώνεται να φεύγει, να αδειάζουν οι χώροι όπου γίνεται, όπου λατρεύεται το θείο, εφόσον προσέρχονται μέσα ομοφιλόφιλοι, γνωστοί βουλευτές οι οποίοι περνούν τέτοιους αντιχριστιανικούς νόμους. Να μην δεχτούν, ο ένας είναι αφορισμός. Χωρίς αντίδραση του λαού. Η Εκκλησία έχει το όπλο του αφορισμού. Κύριε, αποφασίσατε να διακόψετε τη σχέση. Ναι, συγγνώμη.
Αλλά ο αφορισμένος έρχεται στην εκκλησία και μπαίνει. Εγώ γι' αυτό μιλάω, πάω στο δεύτερο στάδιο. Μπαίνει. Είναι αφορισμένος, είναι ξεφωνημένος, αλλά έρχεται, έχει το θράσος να το κάνει. Εκεί λοιπόν πρέπει να αντιδράσουν και οι ιεράρχες και ο λαός. Είτε δηλαδή, γιατί αν ήταν ο Καντιώτης ο Αυγουστίνος, τον οποίο είχα την τύχη, θα ξεφώνιζε τον εισερχόμενο. Και θα το έλεγε, παίρνα έξω. Θα το έλεγε. Έτσι πρέπει να το πούνε. Τον έχω ζήσει εγώ τον Καντιώτη στη ζωή μου. Θα το έλεγε αυτό και τον πετούσε έξω. Αλλά αν δεν έχουν το θάρρος να το κάνουν, μπορεί ο ίδιος ο λαός σιγά σιγά να αποχωρήσει. Μα ξέρετε τι κάνουν, κύριε Παλτσάκη, γιατί σας το λέω. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Στις δοξολογίες ο λαός είναι εκτός. Κλείνουν οι πόρτες για το λαό και μένουν μέσα όλα αυτά τα ποθόνια τα πολιτικά με τους συνοδούς τους. Γιατί φοβούνται, λέει, ακούστε. Φοβούνται, λέει, μην υπάρξει από το λαό καμιά αντίδραση και τους βγάζουν εκτός ναού. Ο λαός, ο πιστός λαός βγαίνει εκτός ναού για να είναι πολιτικά αντίθεση και όλη αυτή τη χάρπαστη απατεώνες. Και βεβαίως εννοείται, κύριε Μακρύ, ότι όταν πηγαίνουν τέτοιοι πρωθυπουργοί, υπουργοί, όπως ο Τσίπρας, όπως ο Φίλης, όπως όλοι αυτοί στο Άγιον Όρος, το Άγιον Όρος πρέπει να έχει εμπαρωμένες πόρτες και όχι να τους παίρνει εκεί και να τους ξεναγεί και με χαχαχά και χουχουχού. Κοιτάξτε, λοιπόν, σε αυτό διαφωνούμε και θα σας πω τη διαφωνία μου. Γιατί όταν πήγε σε συγκεκριμένο μοναστήριο ο Άθεος Πρωθυπουργός, μου είπε, εγώ ήταν έτυχε στο μοναστήριο αυτό να είναι ο γεροντάς μου. Και είπε αυτό που είπατε εσείς. Λέω, πώς του επιτρέψατε να μπει στον ιερό αυτό χώρο. Η δικαιολογία πάντα υπάρχει. Έτσι, λοιπόν, ακούστε. Είπε ότι εγώ δεν μπορώ να απαγορέψω την είσοδο σε κανέναν άνθρωπο όταν με πλησιάζει και με προσεγγίζει σαν άνθρωπο. Θα τον αντιμετώπισε όχι ως πρωθυπουργό της χώρας, αλλά ως άνθρωπο. Όπως έρχεσαι και εσύ στο μοναστήρι και δεν ξέρω. Άνθρωπο ο οποίος θα μου επιτρέψει ναι. Να. Και... Λοιπόν, του είπα εκεί η διαφορά. Του λέω, μα γέροντά μου, αυτός ήταν άθεος. Ξέρετε τι μου είπε. Είναι, όχι ήταν. Είναι, ναι, του λέω, είναι άθεος. Πώς μπήκε μέσα. Τι μπορούσε να σας πει, πώς βρέθηκε. Και βρέθηκε και έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρετε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης πήγε τώρα στη θρονική εορτή που είχε. Είχε πάει εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στη θρονική εορτή ο Υπουργός Παιδείας, ο Φίλης, ένας άλλος άθεος. Λοιπόν, του έδωσε στα χέρια του άθεου να διαβάσει τι, το σύμβολο της πίστεως. Αυτό κι αν είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, δίνουμε τα ιερά και τα όσια, τα δίνουμε στα σκυλιά, στους ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Αυτό. Τα έχουμε ισοπεδώσει. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Για να δούμε πώς αρχίζει από την κορυφή. Πέφτουν πολλά χρήματα και στις θρησκευτικές ηγεσίες. Από αυτό το κατευθυντήριο για την ομοφιλοφιλία. Και θα σας πω, ναι. Στην Γενέβη, στην προσυνοδική επιτροπή της Γενέβης πέρυσι το Φεβρουάριο, λέχτησαν από ελληνικής καταγωγής ιεράρχες πράγματα τα οποία έπρεπε αυτοί να αμέσως να καθαιρεθούν. Τι ήταν, να δεχτούμε με αγάπη, προσέξτε τι χρησιμοποιούν, και ισότητα αυτά τα κοινωνικά στρώματα που, της διαφορετικότητας, της σεξουαλικής διαφορετικότητας. Όταν λοιπόν τους κράξανε, και χρησιμοποιώ βαριές εκφράσεις, τους κράξανε οι Σλάβοι Ορθόδοξοι, οι αδελφοί εκ των Σλαβικών χωρών, τότε μαζεύτηκαν. Ωστόσο τα πρακτικά αυτά βγήκαν στο προσκήνιο. Δεν διαψεύστηκαν ποτέ. Κοιτάξτε να δείτε πώς οι παγαμπώντιδες δουλεύουν. Ο επικεφαλής λοιπόν πρόεδρος εκεί της Προσυνοδικής Επιτροπής, ο οποίος αργότερα υπέβαλε και την παραίτησή του και δεν τη δέχτηκε ο Πατριάρχης, είπε ότι αυτά δεν εγγράφησαν. Μα πώς να γραφτούν, αφού ελέγχθησαν και δεν ήταν μέσα στις αποφάσεις. Στα πρακτικά όμως υπάρχουν. Βγάλτε μας τα πρακτικά. Γιατί δεν βγάζετε τα πρακτικά. Βγάλτε μας τα πρακτικά. Τι είπε ο Άγιος Μεσσηνίας. Τι είπε ο Άγιος Δημητριάδος για την ομοφιλοφιλία. Για βγάλτε μας να δούμε. Γιατί δεν βγαίνει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας να την καταγγείλουν. Τι έχουν πει εκεί. Υπέρ τους. Κατά. Να βγουν να μιλήσουν στο λαό. Είναι επίσκοποι. Ας βγουν να τα πούνε. Είναι επίσκοποι της Εκκλησίας. Αυτή η διαφορετικότητα που λέτε είναι μία από τις λέξεις τις μαγικές, αυτές που κατασκευάζουν αυτοί οι άνθρωποι για να δικαιολογούν τα δικαιολόγητα και να εξοικειώνουν την κοινωνία και τους χριστιανούς με τέτοια είδους... Ακριβώς, και περνάνε και, τη λέξη αγάπη. Ότι είμαστε, λέει, ο αδελφός εν αγάπη, ο εν Χριστώ αγάπη πάπας. Ναι, ακούστε,
Και ο Πάπας έχει κάνει υπέρ της ομοφιλοφιλίας. Το ξέρω. Η κατάλληλη λέξη, η οποία υπάρχει επιστημονικώς και χρησιμοποιείται για τους ομοφιλόφιλους όλους, παθητικούς και ενεργητικούς, είναι μία. Ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αμαία. Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή έχουν ασθένεια κι αυτοί ή κάποια... Δεν έχουν κάτι να κάνει με τα αμαία, δεν είναι ψυχασθένεια. Όχι, αμαία. Είναι με ειδικές ανάγκες. Ειδικές ανάγκες. Αυτή είναι ψυχασθένεια. Ναι. Είναι ψυχασθένεια. Είπαμε διαστροφή είναι κάτι. Ναι, διαστροφή. Λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι είναι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Και προσφάτως να μην... Και ως τέτοιους πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Όχι ως διαφορετικούς, διότι διαφορετικός είναι και ο βιαστής. Διαφορετικός και ο κλέφτης. Και ο παιδοκτόνος, όχι και ο παιδόφιλος, και ο κτηνοβάτης, και ο αιμομύχτης, και ο νεκρόφιλος. Και ο κλέφτης, και ο ληστής, διαφορετικός. Είναι αυτός που φεύγει από την κοινωνία. Που θέλει να πηγαίνει και να έρχεται σε ερωτική επαφή με πτώματα. Τα οποία πτώματα δεν διαμαρτύρονται ποτέ. Έτσι, και ο κτηνοβάτης. Είναι και αυτοί διαφορετικοί. Με ποιο λοιπόν κριτήριο λέμε ότι αυτός ο διαφορετικός είναι φυσιολογικός διαφορετικός και ο άλλος είναι αφύσικος διαφορετικός. Δηλαδή, με το κριτήριο του. Ο παιδέρας. Κάποιοι τα παίρνουν χοντρά, αγαπητοί μου τηλεθεατές. Ναι, τα παίρνουν. Κάποιοι τα παίρνουν χοντρά για να το προβάλλουν και να το προωθήσουν. Γι' αυτό όλοι οι πολιτικοί. Δεν μπορεί ο Πάπας, για παράδειγμα. Κύριε Μακρύ, μου να το πω. Γιατί θέλω και δεν μπορώ. Πρέπει να σκάσω να το πω. Όλοι οι πολιτικοί μηδενός εξαιρουμένου, και αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν και αυτοί οι οποίοι δεν ψηφίζουν, αλλά ανέχονται αυτούς που ψηφίζουν να περνά τέτοιους νόμους, είναι καταδικαστέοι και θα πρέπει ο ελληνικός λαός να ξεσηκωθεί. Και πέραν της ψήφου της αρνητικής που πρέπει να ρίξει επόμενες εκλογές, έχοντας μία λίστα με τα ονόματα όλων αυτών των ψυχανόμαλων και διεφθαρμένων πολιτικών, οι οποίοι επιτρέπουν να γίνονται αυτά που γίνονται στην Ελλάδα της Ορθοδοξίας και των αγώνων και του αίματος, θα πρέπει ο λαός όχι να τους στείλει σπίτι τους, αλλά εάν δεν καταφέρει να τους στείλει στο σπίτι τους, να αντιδράσει με πολλούς τρόπους, τους οποίους προβλέπει και το Σύνταγμα το ίδιο. Γιατί εδώ παραβιάζεται και το Σύνταγμα. Δεν είναι, δηλαδή είναι μια λυσίδα σφαλμάτων, λαθών, αμαρτημάτων, παραπτωμάτων, ποινικών αδικημάτων, τα οποία ο ελληνικός λαός υποχρεώνεται να τα φέρει στην πλάτη του. Διότι και το Σύνταγμα, το οποίο προστατεύει τον θεσμό της οικογένειας, τον θεσμό της παιδείας και υποχρεώνει, ας πούμε, την πολιτεία να προστατεύει αυτά τα αγαθά, και αυτά παραβιάζονται. Δηλαδή η πολιτική μέσα στη Βουλή. Μα παραβιάζεται συνεχώς το Σύνταγμα. Παραβιάζουν όχι μόνο τον νόμο του Θεού, αλλά και τους νόμους των ανθρώπων. Αυτούς που φτιάχνει η ίδια η πολιτεία και η δημοκρατία. Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε, θα ήθελα να πω αυτό μόνο για τον Πάπα, ότι πέρασε το κατόφλι του Βατικανού προσφάτως ένας επικεφαλής, γνωστός ομοφιλόφιλος στην Ιταλία και επικεφαλής ενός συλλόγου, και έγινε αποδεκτός από τον Πάπα. Και συνομίλησε και έγινε αποδεκτός. Αυτά είναι μηνύματα του Πάπα που περνάει προς τα έξω και θα δούμε όπως πέρασε στο θέμα την αλλαγή στο θέμα των εκτρώσεων. Ναι. Στο Βατικανό, τώρα ότι δεν είναι φόνος και πρέπει να τους δούμε με συμπάθεια, με αγάπη, την αγάπη, ναι, όλα με αγάπη. Ό,τι είναι για τη διαφθορά πρέπει να το βλέπουμε με αγάπη. Αυτό περνάει, ναι, λοιπόν, ότι κάνετε ελεύθερα έκτρωση, πλέον δεν δεσμεύεστε γιατί εμείς σας βλέπουμε με αγάπη. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά περνάει ο Πάπας, τώρα δεν έχει τον επικεφαλής. Ωστόσο όμως... Παραμένει όμως αγιότατος αδερφός. Ωστόσο όμως αυτός ο Πάπας της αγάπης και της μπουρδολογίας, γιατί οι άνθρωποι μπουρδολογούν και δεν βλέπει ο κόσμος τις αντιφάσεις, ενώ απαγορεύει τη χρήση προφυλακτικών το Βατικανό, λέει αυτά που λέει για την έκτρωση. Ω, θα περάσουν και αυτά. Και ταυτόχρονα το Βατικανό έχει θυγατρικές τράπεζες και χρηματοδοτεί εργοστάσια στη Βραζιλία παραγωγής προφυλακτικών. Ναι, ακριβώς. Ο κόσμος θα πρέπει να μάθει να καταλαβαίνει ένα πράγμα. Όχι να δέχεται αυτά που του λέμε εμείς ή κάποιος άλλος. Να χρησιμοποιεί το δικό του μυαλό και προπαντός να επισημαίνει και να αναλύει τις αντιφάσεις. Και μια αντίφαση λοιπόν της τελευταίας στιγμής που θα πούμε κλείνοντας την εκπομπή είναι η εξής. Να απαντήσει ο κάθε ένας από αυτούς που ακούτε την εκπομπή αυτή, να απαντήσετε σε ένα ερώτημα που θα θέσουμε στον εαυτό σας. Γιατί μόνο στις χριστιανικές κοινωνίες της Ευρώπης και της Αμερικής προωθείται η ομοφιλοφιλία και όχι στις ισλαμικές και τις ειδωλολατρικές και τις ιουδαϊκές κοινωνίες? Γιατί εκεί δεν υπάρχουν αντίστοιχες νομοθεσίες? Ναι, να προβληματιστείτε εσείς και να απαντήσετε μόνοι σας στον εαυτό. Τι συμβαίνει και μόνο στην ευρωπαϊκή
σε ευρωπαϊκές κοινωνίες προωθήθηκαν τέτοιοι νόμοι και στην Αμερική και δεν προωθούνται ανάλογοι νόμοι σε όλα τα κράτη της Ασίας και της Αφρικής ή της Μέσης Ανατολής όπου υπερισχύει ο Ισλαμισμός και ο Ιουδαϊσμός. Λοιπόν, Γιάννη, να ευχηθούμε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Βλέπετε ότι το μυστήριο της ανομίας βρίσκει αυτές τις Άγιες ημέρες να επιβάλλει αυτούς τους νόμους, να περνάει κινηματογραφικές ταινίες παλιά από αμφισβήτηση της θεότητος του Χριστού και όλα τα συναφή και άλλα που κάνουν παραμονές. Καλλικάτζαροι είναι, σαν τους καλλικάτζαρους λειτουργούν. Ωστόσο, να μην ξεχνάτε ότι έρχεται τα Θεοφάνεια, μετά από λίγο έρχεται ο Αγιασμός των Υδάτων, έρχεται το Ίδρο το Αγιασμένο που θα δώσει τέλος σε αυτούς τους καλλικάτζαρους και θα τους επαναφέρει εκεί που είναι η θέση τους. Ευχόμαστε αυτή τη διαδικασία να την συνειδητοποιήσετε κι εσείς και να πράξετε το ίδιο. Καλή σας, καλό σας βράδυ, καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Καλό βράδυ επίσης, καλά Χριστούγεννα.